Από την Δευτέρα 8 έως την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ιορδανία κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Ιουσεφ Αχμέντ Άλχιτι. Την 8η Νοεμβρίου και μετά την επίσημη υποδοχή που έλαβε χώρα στο στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων τη Ιορδανία, ο αρχηγό Γεθά, σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα είχε κατηδίαν συνάντηση με τον ομόλογο του, με τον οποίο αφού αναφέρθηκαν στι πολιετή και ισχυρού στρατιωτικού δεσμού μεταξύ των δύο χώρων, συζήτησαν για τι τρέχουσε εξελίξει στην περιοχή τη Κεντρική Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή για την παραδοσιακά στενή συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδα και Ιορδανίας καθώ και για την περαιτέρω εμβάθυνσή τη με επέκταση των κοινών του δράσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Στη συνέχεια, και η παρουσία των δύο αρχηγών. Υπεγράφει από το ΑΚΑΜ τη Ελλάδα, στο ΑΜΑΝ, και το Διευθυντή Διεύθυνση Δογμάτων και Εκπαίδευση του Στρατηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ιορδανίας το Πρόγραμμα Στρατιωτική Συνεργασία 2022, το οποίο αναφέρεται στην επιχειρησιακή και ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στο σχεδιασμό υλοποίηση πολυεπίπεδων διμερών και πολυμερών δράσεων, αναβαθμίζοντα περαιτέρω του δεσμού και τι στρατιωτικέ σχέσει των δύο χωρών, για τι οποίε σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στα 50 και πλέον έτη τη ιστορία του, από το 1967 έω σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί στην Ελλάδα εκατοντάδε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας. Ο αρχηγός Γέθα ακολούθως μετέβει στο King Abdullah, η Special Operation. Training Center, το Παγκοσμίο Φήμη Κέντρο Παροχή Εξειδικευμένη Εκπαίδευση και Επιστοποίηση Ειδικών Δυνάμεων τη Ιορδανία, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητή του, Brigadier General Raed Dora, ο οποίο, αφού τον ενημέρωσε για τι δραστηριότητε του Κάσοτ, τον ξενάγησε στου χώρου και στι υποδομέ του. Την 9η Νοεμβρίου, ο αρχηγό Γεθά μετέβη συνοδευόμενο από τον ομόλογό του στο Στρατηγείο των Ιορδανικών Ναυτικών Δυνάμεων στην Άκαμπα, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητή του Colonel Hisham. Χαίλ Αλ Ζαράχ, απόφυτο τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ακολούθησε ενημέρωση για την οργάνωση, τι δυνατότητε και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ιορδανικών Ναυτικών Δυνάμεων και στη συνέχεια οι δύο αρχηγοί παρακολούθησαν άσκηση στην οποία συμμετείχαν ομάδε ελληνικών και Ιορδανικών ΣΟΦ με αντικείμενα την εξουδετερώση υποβρύχιων αρκών και στην αντιμετώπιση αμφίβια κρούση. Εξαιρετική τιμή αποτέλεσε η εκτό επισήμου προγράμματο παραχώρηση τιμητική ακρόαση στον αρχηγό Γέθα από τον βασιλέα του Χασεμιτικού Βασιλείου τη Ιορδανία, Αμντουλάχ Ιμπίν Αλ Χουσέιν, στο παλάτι Αλ Χουσέιν στο Αμάν. Ο αρχηγό Γεθά, συνοδευόμενο από τον ομόλογό του, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την αυτού μεγαλειότητα για τι άριστε εντυπώσει του από τη φιλοξενία του στην Ιορδανία, καθώ και για την ισχυρή στρατιωτική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, όπω και για το σχεδιασμό τη περαιτέρω εμβάθυνσή τη μεταξύ άλλων και μέσω του Προγράμματο Στρατιωτική Συνεργασία 2022, το οποίο υπεγράφει την πρώτη μέρα τη επίσημη επίσκεψή του στο Αμάν. Επιπλέον, ο αρχηγό Γέθα διαβεβαίωσε τον βασιλιά τη Ιορδανία ότι οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για την πρόθεση των ήδη άριστων και πολυεπίπεδων σχέσεων με αυτέ τη Ιορδανία, συμβάλλοντα τι από κοινού διαρκεί προσπάθειε των δύο χώρων για τη διασφάλιση τη ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.